το σκέλος της ασφάλειας και της ομαλότητας, θα έλεγα, στο κέντρο της Αθήνας αύριο για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αυτή η επίσκεψη εξελίσσεται σε μείζον επιχειρησιακό ζήτημα για την ελληνική αστυνομία, Μίνα. Και σε μεγάλο στοίχημα, μάλιστα, Αντώνη. Να ξεκινήσω λοιπόν από μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Να σας πω ότι πριν από λίγο, με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, απαγορεύονται οι συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, που είναι οι δρόμοι που είναι γύρω από την Γερμανική Πρεσβεία. Στην Βασιλή Σοφία, στην Ακαδημία, στην Μαρασλή, στην Κόνιαρη. Επίσης, θα κλείσουν δρόμοι και θα απαγορεύονται οι συναθρήσεις και κατά μήκος της Αττικής Οδού. Και όλα αυτά γιατί από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, Αντώνη, ότι σε καμία περίπτωση η ελληνική αστυνομία δεν θέλει να επιτρέψει να γίνει αποκλεισμός της Γερμανικής Πρεσβείας. Αυτό το οποίο τονίζουν οι επιτελείς είναι ότι μπορούν να γίνουν οι δύο πορείες, οι δύο συγκεντρώσεις ειρηνικές και κανονικά, η μία δηλαδή στην Ομόνοια και η δεύτερη στην πλατεία Συντάγματος, όμως δεν θα επιτραπεί και πολύ περισσότερο μετά την απαγόρευση σε καμία ομάδα η συνάθρηση μέσα στα σημεία εκείνα τα οποία η ελληνική αστυνομία έχει αποφασίσει ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί ούτε πεζός. Και σας επαναλαμβάνω ότι είναι, φανταστείτε, από το Χίλτον μέχρι και το Σύνταγμα, όλοι οι δρόμοι σε αυτό το κομμάτι, ναι. Και φυσικά από το Ελευθέριος Βενιζέλους η Αττική Οδός μέχρι να φτάσει και η Άγγελα Μέρκελ στην Ηρόδο Αττικού. Πάνω από 5.500 θα είναι οι αστυνομικοί, Αντώνη, που θα πάρουν μέρος. ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, θα υπάρχουν ακροβολισμένοι αστυνομικοί. Όμως αυτό που τους φοβίζει περισσότερο, και να το πούμε αυτό, είναι τα απρόοπτα. Και εκεί στηρίζεται και η απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή. Μάλιστα.